Καλησπέρα σας. Νατάσα, ευχαριστούμε και για τα προσωπικά και για τα συλλογικά διδάγματα σήμερα. Όπως αναφέρθηκε, εγώ είμαι ο Symeon Sidiropoulos, πολιτικός επιστήμονας. Το διδακτορικό μου είναι πάνω στην πολιτική τα οικονομικά υγείας. Σήμερα εκπροσωπώ τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων, που είμαι πρόεδρος και ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας από τους οργανισμούς που έχουν συμβουλευτική ιδιότητα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο ΕΟΠΕ το 2008 ιδρύθηκε. Το τότε όνομά του ήταν ΕΟΝΕΠΕ, Επιστημονικός Όμιλος Νέων Πολιτικών Επιστημόνων. Ουσιαστικά ένας οργανισμός ο οποίος συστάθηκε από νέους, τότε μας αντιμετώπιζαν ως μια ομάδα παιδιών που κάτι προσπαθούσε να κάνει. Σύντομα αποδείξαμε ότι τελικά στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να γκριζάρουν οι κρόταφτο μαλλιό μας για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε σοβαροί. Το αποδείξαμε, μπήκαμε το 2013 στην πρώτη μας διεθνή συνεργασία και ακολουθήσαμε με άλλες δύο διεθνείς συνεργασίες. Τι μπορεί να κάνει ένας οργανισμός χωρίς χρηματοδότηση στην Ελλάδα και πώς το πετύχαμε εμείς μέσω του οργανισμού που έχουμε συστήσει. Καλώς ή κακώς, στην Ελλάδα της κρίσης οι οργανισμοί έχουν πάψει να χρηματοδοτούνται. Θα αναφερθώ μάλιστα και στο γεγονός του Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το οποίο διεξαγάγαμε το 2013 και το οποίο ήταν υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την ερημοποίηση η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και στις συλλογικότητες και θα σας πω πως για να μπορέσει να σταθεί ένας οργανισμός στην Ελλάδα χωρίς χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι καινοτόμος. Πώς γίνεται να είναι καινοτόμος? Γίνεται όταν στην πρώτη ουσιαστικά διοργάνωση την οποία πραγματοποιήσαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2009 μιλήσαμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένα πεδίο πρακτικής πολιτικής, το οποίο δεν είχε μεγάλη εφαρμογή στην Ελλάδα και όμως καταφέραμε τότε, χωρίς χρηματοδότηση, να φέρουμε καθηγήτρια από το LSE, την κυρία Βιέρου, και ουσιαστικά να μας μιλήσει και να μας μπορέσει να βοηθήσει και τους κυβερνώντες οι οποίοι παραστάθηκαν στο συνέδριο να πάνε να βγουν παρακάτω τα πράγματα στην Ελλάδα και ουσιαστικά εκεί υπήρχε και η διαδικασία για το TEDxPanteionUniversity και όλα τα υπόλοιπα. Το 2013 ο οργανισμός, όπως σας είπα, εισήχθη, έκανε την πρώτη του διεθνή συνεργασία. Ο οργανισμός μπήκε στην Διεθνή Συμμαχία για την Ευθύνη Προστασίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπάγεται στον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που είναι για την ευθύνη προστασίας και για την πρόληψη των γενοκτονιών. Σε αυτή τη συμμαχία, στην αρχή, συμμετείχαμε ως παρατηρητές. Αμέσως μετά, η Διεθνή Συμμαχία μας υπολόγισε ως πλήρες μέλος. Εκεί, μάλιστα, θα δείτε παρακάτω ότι έχουμε στείλει διάφορα, έχουμε συμμετέχει σε διάφορες διαβουλεύσεις και έχουμε στείλει διάφορα statements στον ΟΗΕ για θέματα τα οποία κανείς δεν θα φανταζόταν ότι μια ομάδα νέων μπορεί να ασχοληθεί, μια ομάδα νέων επιστημόνων στην Ελλάδα. Αμέσως μετά είχαμε τη δεύτερη μας αναγνώριση. Μπήκαμε στο Διεθνές Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Παιδιού. Εδώ θα δείτε μια καμπάνια την οποία κάναμε για την ενδοσχολική βία και για την παιδική κακοποίηση. Την χάνει, είναι ένας μέλος μας, η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη και ο Βαγγέλης Οσπανός, ο οποίος είναι ο τωρινός πρόεδρος της νεολαίας του οργανισμού μας, το οποίο πήρε και διεθνή εμβέλεια και ήταν μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το διεθνές δίκτυο αυτό. Τρίτη συνεργασία μας ήταν το ότι συμμετείχαμε στην διαδικασία για να αναγνωριστούμε ως μία μη κυβερνητική οργάνωση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και λάβαμε τότε την ειδική συμβουλευτική ιδιότητα. Το 2013 ξεκινήσαμε, κριθήκαμε το 2014. Εδώ μάλιστα θα δείτε μερικά στιγμιότυπα από την παρουσία μας εκεί. Ο φίλος Γιάννης Μπακάλης και ο Γιάννης Ομετακίδης, οι οποίοι είναι μάλιστα οι επικεφαλής του γραφείου μας στη Νέα Υόρκη, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τα παρατήματά μας σε Νέα Υόρκη, Βιέννη και Γενέβη. Οι δύο συνάδελφοί μου αυτοί έχουν μετοικήσει στην Νέα Υόρκη όπου σπουδάζουν, οπότε μας εκπροσωπούν επάξια στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, στην φωτογραφία ο Γιάννης ο Μπακάλης είναι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την Ευθύνη Προστασίας, όπου εμείς
Έχουμε και τη δεύτερη ιδιότητα με τη Διεθνή Συμμαχία για την Εθνή Προστασία. Το ίδιο και εδώ βλέπετε τους συνεργάτες μου να είναι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Αμερική και κάτω είμαι και εγώ στην Βιέννη, στο Διεθνές Κέντρο του ΟΗΕ. Εδώ πάλι βλέπετε ότι ο οργανισμός μας δεν μένει μόνο μέσα στα κτίρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο συνεργάτης μου, ο Γιάννης Μπακάλης, έχει πάει σε πρόγραμμα επισιτισμού στο Ιράκ. Ασχολείται με το peacekeeping και peacebuilding και ουσιαστικά μας βοηθάει να προάγουμε και αυτήν την πολιτική. Εδώ είναι αυτό που σας είπα πριν. Είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων για το Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθώ. Ουσιαστικά είναι το πρώτο συνέδριο το οποίο προσπάθησε, οι οικοδεσπότες ήμασταν εμείς, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε όλους τους φορείς εκείνους οι οποίοι ήταν ενεργοί στην Ελλάδα και είχαν να κάνουν με την νεολαία. Άρα, είχαμε να συνεργαστούμε με τις κομματικές, επιστημονικές, επαγγελματικές, θρησκευτικές, εθνικοτοπικές νεολαίες, που όμως όταν μπήκαμε στη διαδικασία να ψάχνουμε στο ίντερνετ τι γίνεται, ποιος υπάρχει τελικά σε αυτούς τους κλάδους, το φαινόμενο ήταν τραγικό, γιατί βλέπαμε ότι υπήρχαν σελίδες, ιστοσελίδες, οι οποίες παρέμεναν ανερτημένες και όμως οι φορείς είχαν καταρρεύσει. Υπήρχαν ίσως κάποια διοικητικά συμβούλια τα οποία προσπαθούσαν να αναγεννήσουν τους οργανισμούς αυτούς, όμως και αυτοί ήταν απογοητευμένοι. Τελικά καταφέραμε και συγκεντρώσαμε 35 οργανωμένους φορείς, 250 φωνές νέων, συνεδρίασαν υπό ένα αυστηρό κανονισμό τον οποίο είχαμε εκδώσει, διότι ουσιαστικά τους προτρέπαμε να βγάλουν και κάποια κοινά ψηφίσματα και ξέρετε, δεν είναι συνηθισμένο όταν καλείς κομματικές, ειδικά νεολαίες, να κάθονται στον ίδιο χώρο και να συμφωνούν σε ορισμένα πράγματα. Κι όμως εδώ το καταφέραμε και καταφέραμε να εκδώσουμε 5 ψηφίσματα. Ένα για τη συνταγματική αναθεώρηση, ένα για το περιβάλλον, για την οικονομία, για την παιδεία, τον πολιτισμό και την έρευνα. Μάλιστα, από το συνέδριο αυτό προέκυψε και μία σημαντική δουλειά. Μία πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρώτη φορά συλλογικός φορέας και δι φορέας νεολαίας, επιστημονικός, έκανε σοβαρή πρόταση ολοκληρωμένη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτυχε και με την βοήθεια αυτού του συνεδρίου το βιβλίο μας, το πόνημα για τη συνταγματική αναθεώρηση, να εκδοθεί και από την Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα το προλόγησαν νομικοί σύμβουλοι του κράτους, από το Συμβουλίο της Επικρατείας και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Εδώ είναι κάποια στιγμιότυπα επίσης από το Πανελλήνιο Συνέδριο και από την παρουσία μας στο κανάλι της Βουλής. Τι μας κάνει καινοτόμους και ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα. Καινοτόμους μας κάνουν τρία πράγματα. Το όραμα, η παραγωγικότητα και ο επαγγελματισμός. Χωρίς όραμα, δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και το όραμα πρέπει να διαχέεται από την κορυφή προς τη βάση. Έτσι, η ηγετική ομάδα του οργανισμού προσπαθεί συνεχώς να αναπτύσσει καινούργια πεδία δράσης, να πείθει και να εμπνέει τα μέλη μας, ώστε να μπορούν όλοι μαζί ως συλλογικότητα να παράγουν επιστημονικό και κοινωνικό προϊόν. Έτσι, έχουμε την παραγωγικότητα. Χωρίς επαγγελματισμό, όμως, τι θα μπορούσε να γίνει σωστά. Επειδή, όπως είπα, οι οργανισμοί σαν εμάς είναι μη χρηματοδοτούμενοι, και για να το κάνω πιο σαφές, εμείς χρηματοδοτούμε από τις συνδρομές των μελών μας και από τις εθελοντικές συνεισφορές των φίλων του οργανισμού. Ο οργανισμός μας από την αρχή της ίδρυσής του δεν έχει λάβει ούτε ένα σεντ από κρατική επιχορήγηση, καταφέρνοντας αυτά που σας έδειξα μόλις πριν. Χωρίς επαγγελματισμό δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, γιατί ναι μεν δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε, όμως εάν θέλουμε να φτάσουμε ψηλά και να φτάσουμε τον οργανισμό μας ψηλά, θα πρέπει ουσιαστικά να δουλεύουμε με επαγγελματισμό. Και όταν μπαίνουμε στις διαδικασίες των διεθνών οργανισμών και των διεθνών οργανώσεων, εάν δεν έχεις επαγγελματισμό και αν δεν τηρείς τα χρονοδιαγράμματα τα οποία σου θέτουν, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Επίσης, πώς πρέπει ο οργανισμός να δουλεύει ώστε να έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των μελών.
είναι το α και το ω. Το δεύτερο, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ιεραρχία, και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, το δεύτερο, των προϊσταμένων στελεχών προς τα υφιστάμενα στελέχη. Δεν διατάζουμε, βάζουμε τους κανόνες, τηρούμε τους καταστατικούς μας όρους και προσπαθούμε να εμπνεύσουμε, όπως είπα και πριν, τα στελέχη μας να παράγουν το επιστημονικό προϊόν το οποίο είναι το ζητούμενο. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει σοβαρός προγραμματισμός. Επίσης, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και το όραμα. Εδώ θα δείτε μια προσπάθεια του οργανισμού μας να διαμορφώσει πολιτικές. Είναι η πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι η πρότασή μας για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα. Είναι η πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και η πρόταση για την διαρθρωμένη συνεργασία, μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Εδώ θα δείτε ένα από τα statement τα οποία έγιναν δεκτά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι το πρώτο, δεν είναι το τελευταίο, μάλιστα δεν συμπεριέλαβα, μιας και που τον έφερε η προηγούμενη ομιλήτρια, το γραπτό μας statement το οποίο το παραδώσαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αφορούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, κάποια έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό μάλιστα αφορά, δείτε, μια ομάδα νέων ανθρώπων. Έκανε ένα statement το οποίο αφορούσε την μείωση της χρήσης μικρών όπλων. Διότι, σύμφωνα με τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην Διεθνή Συμμαχία για την Ευθύνη Προστασίας, πιστεύουμε ότι τα μικρά όπλα συμβάλλουν και αυτά στα εγκλήματα πολέμου, στις φρικαλαιότητες και γενικότερα σε ανθρώπινα εγκλήματα. Αυτό το έγγραφο έχει φτάσει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και αφορά το φαινόμενο της Συρίας. Εδώ θα δείτε ότι ο οργανισμός αυτός, ο μη χρηματοδοτούμενος, ο οποίος έκανε μία προσπάθεια να σταθεί στα πράγματα, έγινε τελικά το 2013 δεκτός από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αμέσως μετά είναι η αποδοχή της πρότασής μας για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Πήραμε την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έτσι μπορέσαμε να πείσουμε και τις άλλες νεολαίες ότι θα πρέπει να το διοργανώσουμε. Εδώ είναι η δεύτερη συμμετοχή μας, η δεύτερη επίσκεψή μας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, όπου πάλι πήραμε την αιγίδα για να διοργανώσουμε τώρα το Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Γυρίζω στην διαφάνεια που μιλούσε για την ελληνική πραγματικότητα. Και η ελληνική πραγματικότητα ποια είναι? Είχαμε οργανισμούς οι οποίοι ήταν οργανισμοί ιστοσελίδες, σφραγίδες, παίρνανε μεγάλες χρηματοδοτήσεις από δημόσιους φορείς και ουσιαστικά ποτέ δεν διοχέτευαν τη χρηματοδότησή τους αυτή στις πράξεις που όριζε το καταστατικό τους και σε αυτό που αφορούσε η χρηματοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο και οι υπόλοιπες ΜΚΟ επλήγησαν. Και ξέρετε, όταν ακούτε πλέον ΜΚΟ, σας έρχεται και κάτι κακό στο μυαλό. Ότι αυτή είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που αποφασίζουν να κάνουν κάποιες ενέργειες και χρηματοδοτούνται και δεν ξέρουμε και πού πάνε τα χρήματα. Άρα, τι χρειάζεται για να θεωρείται ένας οργανισμός αξιόπιστος, είτε χρηματοδοτούμενος από το δημόσιο, είτε μη χρηματοδοτούμενος? Διαφάνεια. Εμείς αποφασίσαμε από το 2014, πως πριν δεν υπήρχε και η διαχειρισιμότητα ως μεγάλου οργανισμού, αποφασίσαμε το 2014 ότι είναι απαραίτητο για μας και είναι υποχρέωσή μας να δημοσιοποιούμε όλες μας, όλες τις διοικητικές πράξεις, όλα τα καταστατικά αρχεία, όλες τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και να είναι δημοσιευμένα όλα στην ιστοσελίδα μας. Άρα κάθε πολίτης να μπορεί να μπαίνει και να βλέπει τι κάνει ο οργανισμός, τι αποφασίζει ο οργανισμός, πού δαπανώνται χρήματα, τι σχέσεις έχουμε με την εφορία κτλ. Το σημαντικότερο που θέλω να πω στην ομιλία μου είναι πως ο οργανισμός θέλει τις συνεργασίες. Πιστεύει πως εάν οι υγιείς μορφές συλλογικότητας συνεργαστούν μεταξύ τους, τότε θα μπορέσουν να πετύχουν πολλά παραπάνω πράγματα.
Έτσι, έχουμε προχωρήσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα να προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν συμβουλευτική ιδιότητα στον ΟΗΕ από την Ελλάδα και είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία συλλογικότητα, έναν δευτεροβάθμιο οργανισμό, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια θα μπορέσει να κάνει την αίτησή του στον, να υποβάλει την αίτησή του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να ζητήσει την γενική συμβουλευτική ιδιότητα. Θα είναι ο μοναδικός ελληνικός οργανισμός ο οποίος θα μπορέσει να πάρει γενική συμβουλευτική ιδιότητα. Την έχουν μόλις 140 οργανισμοί από όλο τον κόσμο. Ενώ την ειδική συμβουλευτική ιδιότητα που έχουμε και εμείς και ορισμένοι ελληνικοί οργανισμοί, την έχουν 3.400 οργανισμοί από όλο τον κόσμο. Πάλι μικρό νούμερο. Τα πλεονεκτήματα των συνεργασιών είναι πολλά. Εμείς τα βλέπουμε και από την δραστηριοποίησή μας εκτός Αθηνών. Δεν ανέφερα ότι ο οργανισμός κατάφερε μέσα στα χρόνια λειτουργίας του να ιδρύσει 5 αντιπροσωπείες. Έχουμε έτσι γραφεία στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, στο Ρέθυμνο και στη Ρόδο. Με αυτά τα παραρτήματά μας μπορούμε και συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πιο κλειστό επίπεδο. Μέσω αυτών των συνεργασιών πετυχαίνουμε να δραστηριοποιήσουμε και την τοπική κοινωνία. Και άρα αυτό είναι το πλεονέκτημα. Και να την φέρουμε κοντά με τη δικιά μας δράση. Το τελευταίο παράδειγμα, σας το ανέφερα, είναι για την συμβουλευτική ιδιότητα στον ΟΗΕ. Και δεν θα μπορούσα να πω, εκπροσωπώντας έναν συλλογικό φορέα, ότι εγώ εδώ δεν βρίσκομαι επειδή είμαι ο Σιμών Σιδηρόπουλος, που είναι πρόεδρος του οργανισμού, βρίσκομαι για αυτά τα άτομα. Όλα αυτά τα άτομα, εκατοντάδες στελέχη του οργανισμού, παλεύουμε καθημερινά, βάζουμε στην άκρη τις προσωπικές μας στιγμές και δουλεύουμε για τη συλλογικότητα. Και δουλεύουμε γιατί πιστεύουμε ότι οι νέοι και από την Ελλάδα μπορούν να αποδείξουν ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει. Και ότι οι νέοι μπορούν να τα καταφέρουν και να μην βρίσκονται πάντα στο περιθώριο, περιμένοντας πότε θα πάρουν την σειρά κάποιων άλλων. Μπορούμε και τώρα να δημιουργήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και το TEDx.